Τι θα γινόταν εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κορονοϊό και φυλακές? Να σας πω εγώ τι θα γινόταν. Θα είχαμε κρούσματα στις φυλακές, εξάπλωση κρουσμάτων μάλλον σε όλες τις φυλακές της χώρας, με βέβαιους θανάτους. Μπορεί κάποιους να ενοχλεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα κρούσμα κορονοϊού στις φυλακές. Ίσως και κάποιοι να επιθυμούσαν να έχουμε ή και θάνατο για να ομοποιήσουν τυχόν επαναστατικές γυμναστικές. Κύριοι, σας λέω ότι δεν έχουμε και δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα κορονοϊού στις φυλακές. Γιατί ακούστηκε πριν ότι τι μέτρα θωράκισης πήραμε. Πήραμε μέτρα πρώτη. Πήραμε μέτρα στις 27. Μη με διακόπτετε, κύριε Λάπα, αν και τόση ώρα σας ακούω. Παρακαλώ να μην διακόπτετε. Σας άκουσε με στοϊκή υπομονή η Γενική Γραμματέας. Θα απαντήσει. Υποχρέωσή της είναι, κύριε. Βεβαίως, αλλά και η μόν με υψηλό να ακούσει, θα σας απαντήσει. Είναι δυνατόν. Είναι αξιωματούχος και πρέπει να σέβεται τους θεσμούς του κοινοβουλίου. Σας απαντάει. Έχει πολιτική θέση. Έχει πολιτική θέση και απαντάει πολιτικά. Είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, κύριε. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα κριθεί από τους τηλεθεατές, από τους ακροατές και από εσάς. Εάν χρειαστεί στο τέλος να υπάρχει κάποια τοποθέτηση, να το δούμε, αλλά ας ακουστεί. Κύριε Λάπα, όπως ακουστήκατε εσείς, θα ακουστεί και η Γενική Γραμματεύση. Λοιπόν, διότι κάποιοι έχουν αλλεργία, δεν απευθύνομαι απαραίτητα σε εσάς, κύριε Λάπα. Αν θέλετε να ταυτίσετε τα λεγόμενά μου με εσάς, κάντε το. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Λέω ότι κάποιοι έχουν αλλεργία στα αυστηρά μέτρα που λάβαμε στις φυλακές. Ναι, λάβαμε αυστηρά μέτρα. Λάβαμε μέτρα από τις 27 Φλεβάρι. Πρώτη. Η κοινότητα έξω δεν πήρε μέτρα τόσο γρήγορα όσο πήραμε εμείς στις φυλακές. Και αυτό γιατί έπρεπε να θωρακίσουμε τις φυλακές από τον κορονοϊό. Και το πετύχαμε. Όσο και να σας δυσαρεστεί αυτό, το πετύχαμε. Και θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία μέχρι να τελειώσει επιτέλους αυτή η κρίση.